Λοιπόν, ανοίξαμε πολλά θέματα, θα σας απαντήσω. Δεν μπορούμε να τα πούμε όλα έτσι αναγκαστικά σε μία σύναξη. Λοιπόν, όταν ένας μεσαδικεί, υπάρχουν αυτά τα δύο τα οποία δεν είναι αντικρουόμενα. Αφενός μεν χαιρόμαστε για την αδικία που γίνεται σε εμάς, αφετέρου λυπούμαστε για αυτόν που αδικεί και κάνουμε προσευχή. Αυτό μας κάνει ακόμα περισσότερο να χαιρόμαστε για την όποια, ας πούμε, αδικία που μας γίνεται και να την υπομένουμε και από την άλλη να συμπαθούμε αυτόν που αδικεί και να τον αγαπάμε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή υπάρχει μέσα μας αφενός μεν η χαρά, γιατί όταν δέχεσαι την αδικία τι γίνεται. Ταπεινώνεσαι, δέχεσαι τη χάρη του Θεού, συγχωρώντας τον συγχωρείσαι, παίρνεις άφεση αμαρτιών από το Θεό για τις δικές σου αμαρτίες που είναι πολύ περισσότερος και αυτό είναι χαρά. Δεν είπε ο Κύριος, εάν αφήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματα αυτών, τι λέει μετά, αφήσει και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τα παραπτώματα ημών. Και αν δεν αφήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ ημών ο ουράνιος αφήσει τα παραπτώματα ημών. Γιατί μας το λέει και θετικά και αρνητικά, δεν αρκούσε να μας πει το θετικό. Όχι. Μας το λέει και το αρνητικό, δηλαδή αν δεν συγχωρέσετε δεν θα συγχωρηθείτε, για να το εμπεδώσουμε, να το βάλουμε βαθιά μέσα μας. Ότι είναι αναγκαία η συγχώρηση και η αποδοχή της αδικίας, της όποιας αδικίας και μάλιστα με χαρά. Γιατί έτσι μόνο συγχωρείσαι για τις πολλές αμαρτίες από τον Θεό. Αυτός που μας αδικεί είναι σαν αυτόν ο οποίος έρχεται με ένα τσεκ και σου λέει πάρε να ξεχρεώσεις. Χρωστά στην τράπεζα 1 εκατομμύριο ας πούμε και λες τι να κάνω τώρα, πώς θα ξεχρεώσω, δεν έχω τίποτα. Και έρχεται ένας τρέχοντας και σου λέει να πάρει το τσεκ. Είναι αυτός που σε αδικεί. Και εσύ αντί να πεις σε ευχαριστώ, ευγνωμοσύνη για αυτόν που σε αδικεί, αρχίζεις και το χτυπάς. Και λες τι σου έκανα και λοιπά. Δεν είναι αλογία αυτό. Είναι αλογία. Είναι ανοησία δηλαδή. Για αυτούς που σκέφτεται με τη λογική του Θεού, όχι με τη λογική του κόσμου. Με τη λογική του κόσμου είσαι τρελός. Όταν θέλεις να σε αδικούν έτσι. Αλλά με τη λογική του Θεού, εφόσον θέλεις να πάρεις την άφεση των αμαρτιών, δεν θέλετε, δεν θέλουμε, και ποιος δεν θέλει. Αυτό δεν παρακαλάμε συνέχεια. Θεέ μου, ελέησέ με, δηλαδή συγχώρεσέ με. Και ο Θεός σου λέει πολύ απλά, πάρτε τη συγχώρεση. Πώς? Όχι θεωρητικά. Σου στέλνει κάποιον να σε βρει. Και εσύ να δεχθείς, να υπομείνεις, να τον συγχωρέσεις, να μην τον πας στα δικαστήρια. Και παίρνει τη συγχώρεση. Πολύ σωστά το είπατε. Δεν επιτρέπεται ο χριστιανός να πηγαίνει σε δικαστήρια. Δεν επιτρέπεται. Αν θέλεις να είσαι πραγματικά του Χριστού. Το λέει μέσα η Αγία Γραφή. Αλλά λειτουργούμε δυστυχώς με την κοσμική λογική. Απ' την άλλη βέβαια αυτόν ο οποίος σφάλει απέναντί σου, τον λυπάσαι. Γιατί τον αγαπάς και θέλεις και αυτός να σωθεί. Οπότε τον υπομένεις. Δεν τον χτυπάς κι εσύ, επειδή αυτό σε χτύπησε, δεν τον εκδικείσαι, αλλά τι κάνεις, προσεύχεσαι. Και του λες, καλέ μου άνθρωπε, ξέρεις τι καλά θα είναι, να πας κι εσύ να εξομολογηθείς. Εντάξει, εγώ δεν με πειράζει αυτό που μου έκανες, αλλά λυπάμαι για σένα, για την ψυχή σου. Να πας να βρεις ένα πνευματικό, να πας στην εκκλησία, να δεις τι ωραία είναι. Καταλάβατε, αυτό κάναν οι Άγιοι. Αυτό είναι το παράδειγμα του Χριστού και αυτό είναι το παράδειγμα όλων των Αγίων. Και έτσι δεν είναι αντικρυόμενα αυτά που λέτε, αλλά το ένα συμπληρώνει το άλλο. Και βλέπετε με ένα φαινομενικά κακό γίνονται δύο καλά. Το κακό είναι η αδικία, έτσι. Φαινομενικά κακό. Αλλά στην πραγματικότητα είναι η μεγαλύτερη ευλογία. Για μας η μεγαλύτερη ευλογία είναι η αδικία. Πρέπει να το εμπεδώσουμε αυτό μέσα μας. Η μεγαλύτερη ευλογία που μπορεί να πάρει ένας άνθρωπος είναι να αδικηθεί. Γιατί τότε είναι αυτό η αφορμή, η αιτία, το τσεκ για να πάρει τη συγχώρηση για τις δικές του αμαρτίες. Εμείς θεωρούμε ευλογία οι άλλοι να μας επαινούν, να μας υψώνουν, να μας έχουν κάνει ας πούμε, να μας έχουν ψηλά στην εκτίμησή τους κλπ. Όχι, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι πολύ πολύ επικίνδυνο για να μην πω ολέθριο, όταν το δεχθείς είναι ολέθριο.
Σου τρέφει τον εγωισμό, την υπερηφάνεια. Και αυτό ακριβώς το λάθος κάνουμε στην αγωγή των παιδιών. Το ολέθριο λάθος. Υψώνουμε με τη συμβουλή των αθέων παιδαγωγών. Έτσι. Υψηλή αυτοεκτίμηση. Μεγάλη υπερηφάνεια δηλαδή. Και ξέρετε το επόμενο σκαλοπάτι ποιο είναι. Το λέω για σαν Κλίμακος. Μετά την πολλή υπερηφάνεια φτάνει ο άνθρωπος στην παράκρουση, στην τρέλα, στη σχιζοφρένεια. Γι' αυτό έχουν και τόσους ψυχοπαθείς στις μέρες μας. Έτσι. Είναι η καρπή της λανθασμένης αγωγής. Ενώ το φάρμακο είναι ακριβώς το αντίθετο. Να ταπεινωθεί η ψυχή, να πέσει το φρόνημα, το φούσκωμα να φύγει, η ίηση, το φύσιμα που λένε οι πατέρες. Είναι σαν ένα μπαλόνι που το φουσκώνει ο διάβολος με τους επένους και με τα όργανά του τους ανθρώπους και παίρνει αέρα που λέει και ο λαός έτσι το κεφάλι μας και πας σαν αραιόστατο, που πας, χάνεσαι. Ενώ ο άνθρωπος ο ταπεινός, ο προσγειωμένος, αυτός που έχει αληθινή γνώση του εαυτού του, ο ρεαλιστής, σου λέει ποιος είμαι, τίποτα δεν είμαι. Και αυτός βλέπεις προχωράει από νίκη σε νίκη. Και έχει μια ηρεμία μέσα του, έχει ισορροπία ψυχική. Είναι ισορροπημένος άνθρωπος, είναι άνθρωπος που τον βλέπεις και τον χαίρεσαι. Και είναι παράγοντας υγείας και για το περιβάλλον, για όλους. Αυτή είναι η Άγια.